Παρακαλέσω τον συνάδελφο τον κύριο Παπακλιμίτζο από την εφημερίδα Το Βέτο να θέσει το επόμενο ερώτημα και να ετοιμάζεται, παρακαλώ, ο κύριος Κωστής Παράς από το Φλάσο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να περάσω λίγο στα αυτοδιοικητικά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ένας ψηφοφόρος της περιφέρειας Αττικής, υποθέτω θα σας έθετε δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι γιατί ενώ στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας, σχεδόν σε όλες, επιλέξατε έμπειρα και δοκιμασμένα πολιτικά στελέχη για να κατέλθουν ως υποψήφοι, στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας εμπιστευτήκατε έναν νέο και άπειρο στέλεχος. Το δεύτερο είναι, εφόσον αυτός ο ψηφοφόρος θέλει να εκφράσει την αντίθεση του προς το μνημόνιο, όπως τον καλείτε εσείς, γιατί να το κάνει αυτό ψηφίζοντας τον κύριο Κικίλια και όχι, για παράδειγμα, τον κύριο Δημαρά? Δηλαδή, για να το θέσω γενικότερα, η αντίθεση στο μνημόνιο εδράζεται στην ίδια βάση με αυτή της αριστεράς και αν όχι, ποιες είναι οι διαφορές? Κοιτάξτε, εγώ πήρα μια εντολή από τον κόσμο. Αντώνη, άλλαξε τα όλα. Και στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας δίνω μήνυμα ότι ανταποκρίνομαι. Για να ολοκληρωθεί όμως αυτή η πράξη πρέπει να συμπράξει και η κοινωνία. Και πρέπει η κοινωνία να καταλάβει ότι η συγκεκριμένη απόφαση για την υποψηφιότητα του Βασίλη Κικίλια είναι η πλέον ανανεωτική που μπορούσε να γίνει. Δέχομαι ότι έχει ρίσκο. Ναι, ζούμε σε μια χώρα που η λέξη ρίσκο έχει πλέον χαθεί από τα λεξικά. Σοβιέτ κοντεύουμε να γίνουμε. Όλα να είναι σταθερά και σίγουρα. Έτσι νόμιζαν. Με το ρίσκο υπάρχει πρόοδος και στην οικονομία και στα πρόσωπα. Πώς θα αναδείξει τον καινούριο? Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Μου λένε παίρνεις ρίσκο, ναι. Κάνεις μια αντισυστημική, άμα θέλετε, επιλογή. Λέω ναι. Πού και πέρα όμως. Τι να καταλογίσει κανείς στον Κικίλια? Ότι είναι νέος. Δηλαδή στην Ελλάδα τη μισή μας ζωή την περνάμε να μας λένε ότι είσαι πολύ νέος για να το κάνεις αυτό και την άλλη μισή έχεις γεράσει για να το κάνεις αυτό. Του καταλογίζουμε την αξιοσύνη του? Εγώ ρωτάω αυτούς που μας ακούνε, την οποιαδήποτε μάνα για το παιδί της που πήγε στη ιατρική σχολή. Αυτή ξέρει τι πέρασε. Και ρωτάω και τον οποιοδήποτε οικογενειάρχη που ξέρει τι πέρασε ο γιος του άμα ήταν να πάει στην εθνική ομάδα στο μπάσκετ που πήγε ο Κικίλιας. Φανταστείτε αυτόν που τα έκανα και τα δύο ταυτόχρονα, και ιατρική και μπάσκετ. Τι τουλάχιστον δείχνει? Δείχνει ότι έχει μέθοδο, ότι έχει εργατικότητα, ότι είναι δυναμικός, ότι είναι έξυπνος, ότι είναι πειθαρχημένος. Και ταυτόχρονα είναι νέος. Αυτόν προσφέρουμε στο μεγαλύτερο, στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, ακριβώς για να σηματοδοτήσουμε, για να συμβολήσουμε ότι αυτό το Αντώνη άλλαξε τα όλα, εγώ το κάνω πράξη. Και επαναλαμβάνω, θέλει τη σύμπραξη του κόσμου για να αποδειχθεί ότι αυτό το οποίο μας ζητάνε πραγματικά το εννοούσαν. Εμείς το κάναμε το βήμα με το ρίσκο το οποίο το δέχομαι. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ καταλαβαίνω ότι πολλές φορές την αξιοσύνη τη βάζουν στην πάντα και λένε πολλοί, δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, αλλά υπάρχει μια αίσθηση ότι είναι δυνατόν ο μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδος να πάει σε ένα τέτοιο άτομο. Συμφέροντα πολλά. Θα έχει τις γνώσεις. Μα με συγχωρείτε, ποιος περιφερειάρχης ή ποιος νομάρχης ή ποιος δήμαρχος πέτυχε επειδή ήταν μόνος του? Φτιάχνεις ένα επιτελείο, θα έχει το καλύτερο επιτελείο προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσει ως περιφερειάρχης. Εμείς όμως ταυτόχρονα προσφέρουμε στον κόσμο αυτό το οποίο μέσα του το ζητάει και το ξέρω το ζητάει. Το καινούριο, το τολμηρό, το μεταρρυθμιστικό, αυτό το οποίο έχει ρίσκο. Αλλά εν πάση περιπτώσει
δεν ανήκει στον κόσμο της ξύλινης γλώσσας και των επαναλαμβανόμενων υποψηφιοτήτων, που όλα είναι μια από τα ίδια, όταν κανείς τα κρίνει αποκλειστικά με το θέμα της εμπειρίας. Και ας το πω, στην αρχαία ελληνική γλώσσα μπορεί να μην είναι έμπειρος με έψιλον γιώτα, αλλά είναι έμπειρος με ύψιλον ο Κικίλιας. Έχει περάσει δια της πειράς. Έχει ζήσει χρόνια δύσκολα για να κατορθώσει αυτό που είναι. Και για μας είναι μια πρόκληση. Ελπίζω να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση και ο λαός της Αττικής. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παρκλημίτζο. Να παρακαλέσω τον κύριο Παρά από τον σταθμό Φλάσου και να ετοιμάζεται η κυρία Μάνη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θυμάμαι να δέχεστε την κατηγορία περί δεξιάς στροφής και περί συρρήκνωσης της παράταξης στα δεξιά χωρικά της ύδατα. Όταν πρώτος εσείς πήρατε θέση κατά του μνημονίου, υιοθετώντας, είπαν πολλοί, ακόμα και αριστερή ρητορική, είπαν, τι έπαθε ο Σαμαράς, έγινε αριστερός? Υπάρχει κρίση ιδεολογικής ταυτότητος? Είστε αριστερός, είστε δεξιός, τι είστε, κύριε Σαμαρά? Είμαι κεντροδεξιός και δεν θέλω να μπερδεύετε τη θεσμική μου υποχρέωση απέναντι σε όλα τα κόμματα να μιλάω με όλες τις παρατάξεις, να έχω το δικαίωμα του ανοιχτού διαλόγου με τους πάντες, γιατί αυτό είναι το δημοκρατικό, με το ότι εγώ ανέγινα από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Συμπίπτουμε με την αριστερά στο θέμα το ότι πρέπει να φύγουμε από το μνημόνιο. Συμπίπτουμε όμως με άλλη λογική και με άλλο τρόπο. Ξέρετε τι είναι αυτό όμως το οποίο ενοχλεί? Ενοχλεί πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ κυρίως. Ενοχλεί το γεγονός ότι είχαν μάθει ότι μόνον εκείνοι είχαν το προνόμιο, το πολιτικό μονοπόλιο, όποτε θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε με τη δεξιά και όποτε θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε, εκείνοι αποφάσισαν μόνο πότε και αν, με την αριστερά. Αυτό τελείωσε. Εμείς μιλούμε με όλους. Και θέλω να σας πω ότι μιλάμε μαζί τους και έντιμα. Εγώ όταν είδα την κυρία Παπαρίγα, όταν είδα τον κύριο Τσίπρα, τους είπα ότι εμείς είμαστε αντίθετοι στις κινητοποίησεις για τα λιμάνια. Ότι εμείς είμαστε αντίθετοι στις κινητοποίησεις για τα ξενοδοχεία. Ότι εμείς δεν θέλουμε να απαγορεύεται σε αυτό που έχει το μαγαζί, σε αυτή τη σκληρή ώρα της οικονομίας, να κάνει καν σεφτέ όταν του κλείνετε τους δρόμους. Και έχει περάσει το μήνυμά μας. Από και πέρα, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση, την γνωρίζουν. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα ενός διαλόγου, ο οποίος είναι χρήσιμος, πιστέψτε με, για τη δημοκρατία. Εάν τώρα σπάμε αυτό που το ΠΑΣΟΚ θεωρεί φυσικό του μονοπόλιο, τι να κάνουμε, το σπάσαμε.